στην αρχή του 1907 με τον Πορπολού είχαν πάρει αυστηρή διαταγή από τον άνθρωπο του Αμερικανικού στόλου να μην δοθεί πουθενά καμία φωτογραφία που έχει ληφθεί από τα Αμερικανικά πλοία για να καταστραφούν τα υπάρχοντα αντίκτυπα. Μπορεί αυτή η γενικευμένη συνωμοσία της Σοφίας που επέβαλαν τότε οι σύμμαχοι να εξέπληξε το χωριό και το κομμενικό του τρόπο, αλλά εμείς σήμερα γνωρίζουμε ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε πολλά περισσότερα γιατί έγιναν όλα αυτά. Ένας από τους λόγους που θα έπρεπε να γνωρίζουμε σήμερα είναι και η αποδέσμευση του 2005 τον Άκο Σάκος απόλυτων συνδυασμών ελλάδων του Φόρα Ινώδης και της Τέντζας Έντες, από τα οποία προέκυψαν συνολιστικά τεκμήρια και τον τρόπο με τον οποίο Γάλλοι και Άγγλοι δημιούργησαν τον ειδικό δικασμό και τις οπτικές πρωτοβουλίες για παραχώρηση εδαφών στη Μικρά Ασία με αντάλλαγμα την παραχώρηση στους Βουλγάρους στην Ανατολική Μακεδονία. Οι σύμμαχοι γνώριζαν από την πρώτη στιγμή και σε πραγματικό χρόνο όλες τις θηριωδίες των γερμανικών από την ημέρα αποβίβασης της ελληνικής στρατηγίας της Σύρου και μετά. Γνώριζαν ότι εξελίσσονταν μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες των χριστιανικών πληθυσμών στη Μικρά Ασία και σιώπησαν και έγιναν συνένοχοι. Και τι ηρωνία! Στη συνθήκη του Νούδου, το καλοκαίρι του 1918, προεπερχόταν λεπτά η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών από τις συμμαχικές δυνάμεις σε οποιοδήποτε τμήμα της τουρκικής επιφράτειας. Το 1992, ο Γιάννης Καρφής αποκάλυψε ότι στα αρχεία του κράτους υπήρχαν εκθέσεις των γαλλικών και αγγλικών μυστικών υπηρεσιών που περιγράφουν με αναδικαστικές λεπτομέρειες τις ομότητες των γερμανικών. Και μάλιστα καταλογούσε ότι οι εκθέσεις αυτές είχαν φτάσει στα χέρια των ελληνικών αρχών όχι από την επίσημη οδό, αλλά από διαρροές των άντρων και κάτω πρακτών. Καθόλου απλά, αν θυμηθούμε το βιβλίο του διευθυντικού στελέχους της Intelligence Service, του Βάστου Τόνσον, για τη δράση των αγγλικών και γαλλικών μυστικών υπηρεσιών στην Αθήνα, που έστησε τον εθνικό δικασμό για να βγει η Ελλάδα στον πόλεμο στο πλευρό της Αθάν, αλλά στην ουσία προετοίμαζε την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού. Αμέσως μετά την Οκτωβριακή Επανάσταση του 17, οι Μπολσεβίκοι έδωσαν στη δημοσιότητα τη μυστική συμφωνία Σάιξ-Πικό του 1916 μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Τσαρικής Ρωσίας, με την οποία οι σύμμαχοι της Αντάρ μοίραζαν μεταξύ τους τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή, δύο χρόνια πριν λήξει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Για την Ελλάδα δεν είχε προβλεφθεί ούτε ένα εκατοστό από τη μικρασιατική γη. Όμως οι Μπολσεβίκοι, εκτός από τη συμφωνία Σάιξ-Πικό που έρχονται στη δημοσιότητα, έδωσαν στον Γερμανό και τεράστια στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, γεγονός που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην τραγική κατάληξη της μικρασιατικής εκστρατείας. Ο ανώτατος διοικητής των Κόκκινων στο Ρωσικό Εμπειρίο Πόλεμο, σύντροφος Μιχαήλ Βασίλειος Φρούντζε, συμμετείχε στο Πολεμικό Συμβούλιο του Γερμανού στην Άγκυρα, όπου είχαν εγκατασταθεί και άλλοι 25 αξιωματικοί των Μπολσεβίκων. Ο κατάλογος της δωρεάν στρατιωτικής βοήθειας είναι δυνητικός. Εκατομμύρια χρυσά όπλα της σφαίρας, δεκάδες χιλιάδες οπλίδες και όπλα, πυροβόλα, πλοία, αεροπλάνα, δεκάδες παγκόσμια με κουμπρέντο από τον Πακού. Η καλωστημένη παγίδα που οδήγησε στην καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις διαβουλεύσεις και τις αποφάσεις της συνδυάστησης ειρήνης στο Παρίσι. Αμέσως μετά τη λήξη του αρχαιολογικού και καταστροφικού μεγάλου πολέμου του 1914-1918. Την εποχή εκείνη, στις λαϊκές γραβούρες, ο ελευθέρως Βενιζέλος πάντας διαισυνηθής με τα θηρία της εποχής, με τον Γούντροπ Βίλσον, τον Λόι Τζόρτς, τον Κλεμανσό, τον Στρατάκη Φέρντιναντ Χος. Οι στρατηγοί όμως των συμμάχων αποδείχθηκαν περισσότερο έντυποι από τους πολιτικούς. Είναι άγνωστο και θυμητικός ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο επικεφαλής του Βρετανικού Αυτοκρατορικού Στρατού, Σερ Χέρνι Γουίλσον, σε μία σημείωση του
υπομονή συμφώνησε. Αλλά είπε ότι αυτό έγινε επειδή το Παρίσι δεν είχε αποτελειώσει τους τόρκους και έκανε γίνει μαζί τους. Αναγνωρίζω ότι βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση και τώρα προσπαθεί να μας πουλήσει τις 12 βραβείες του. Με υπέτρεψε να πω στον πρώην Τζόρτζ ότι και αυτό και η Ελλάδα τελείωσε. Είπαν ότι θα το κάνω. Προσέξτε, ήταν ο Οκτώβριος του 1919. Τρία χρόνια πριν το καταραμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1922. Ο κατεξοχήν τρομοκράτης και υπηκός των διεθνών διακυβερνητικών διασκέψεων της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα κατά τους καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου James Brown Scott είχε χαρακτηρίσει την συνδιάσκεψη ειρήνης του 19 συνέδριο των Αγαών. Ήταν ένας εύσημος τρόπος για να μας πει ότι στις διασκέψεις αυτές ειρήνης ενδεχομένως να προετοιμάζονται και η επόμενη καταστροφική πόλεμη. Για το τι πραγματικά συνέβη στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων, μίλησαν και έγραψαν σε πραγματικό χρόνο ήδη από το 1921 οι κύριοι διαπραγματευτές της Αμερικανικής Δημοσιοποίησης, ο Έντγκαρντ Μάντλ Χάους και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Γκέιλ Τσάρλς Σέιμουρ. Τα συμπεράσματα και οι επισημάνσεις τους δεν το επέρασαν στην ελληνική του βιογραφία, διαπτογραφία και όλοι αποδομούσαν το συστημικό αφήγημα για την μικροσκοπική εισαγγελία και την μικροσκοπική καταστροφή. Οι κορυφαίοι Αμερικανοί διπλωμάτες από το 1920 κιόλας είχαν χαρακτηρίσει την κάθε συνθήκη των Σεπρών συνώνυμο του αναχρονισμού, υπό την έννοια ότι η συνθήκη εκείνη ήταν παντελώς ανεφάρμοστη. Σε εκείνη την χρονική συγκυρία, το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν το διάγγελμα των 14 σημείων του Αμερικανού Προέδρου Ρόντρου Γουίλσον, με το οποίο το ολιγαρχικό διεθνές τραπεζικό καρτέλ εξέφρασε την κατηγορηματική του αντίθεση στο διαμερισμό της τουρκικής επιτράπειας που είχε απομείνει. Οι αντιδράσεις των συμμάχων εκδηλώθηκαν αρχικά στα συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτομεμινικών Υποθέσεων, τα μέλη της οποίας ήταν υπερογνώμενες που εξέφραζαν την πολιτική των κυβερνήσεών τους. Ήταν η λεγόμενη Αδαΐς, καθηγητή James Brown Scott. Πίσω από τη σκόπιμη ασάφεια της Αμερικανικής πρότασης για το τι μέλει η ενέστηση στην Μικρά Ασία, μπορούσε να δει κανείς καθαρά μια προσπάθεια να εφαρμοστεί έστω και τυπικά η διαχείριση του Αμερικανού Προέδρου για αυτοδιάθεση των λαών με τη δημιουργία καθεστώτος διδαιμονίας και προστασίας για τον μικροσυντικό ορισμό και όχι βέβαια ενσωμάτωση καθόλου στο ελληνικό κράτος. Η οριστική διατύπωση της Αμερικανικής πρότασης περιλαμβάνεται στο πόρισμα της Επιτροπής Εκτονομικών Υποθέσεων, όπου δηλώνεται κατηγορηματικά ότι οι ΗΠΑ της Αμερικής αντιτίθενται στην απόσπαση των περιοχών αυτών από την Τουρκία και προβάλλουν την ιδέα της ηγεμονίας του νέου τουρκικού κράτους από μια μεγάλη δύναμη. Κυρίες και κύριοι, τα τουρκικά ομαδικά δικαστικά εγκλήματα εναντίον του ελληνισμού της ηρωνίας του Λουκόντου, εναντίον του ελληνισμού της Μικράς Ασίας είναι ένα διαρκές έγκλημα, διαχρονικό έγκλημα που δεν χωρά σε μία μόνη ημέρα μνήμης και ξεκίνησε πολύ πριν την κατάρρευση της στρατιάς της Μικράς Ασίας. Οι σφαγές των ελληνικών πληθυσμών είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά την αποκρύπαση της Μύρνη της πρώτης ελληνικής μεραρχίας και τα γεγονότα που ακολούθησαν στις 2 Μαΐου του 1919. Τον Ιούνιο του 19 οι Τούρκοι κατέσπευσαν τους Έλληνες στο Αιγίνι, όπου είχαν συγκεντρωθεί μετά από παρόμοιες σφαγές και οι διασωθέντες του Νασί, του Αλξέ, του Σουλτάν της Σάρου, του Αποκιός, του Κομεργού και άλλες περιοχές που διεκμήριαζαν ή βρίσκονταν στην Ιταλοκρατούμενη ζώνη. Ο διοικητής των εθνικιστικών δυνάμεων της Σαρσούν Καλατζέμερ, λέει να τους έρθει και τους Έλληνες στα ελληνικά χωριά μαζί με τις σχηματικές συμμορίες της περιοχής. Όταν πέθανε, άφησε μια τεράστια περιουσία από χρυσές και χάρτινες τουρκικές πλέρες. Από τη Χάρσα ως τη Σαρσούντα καταστράφηκαν εκατοντάδες χωριά και όσοι πλήττωσαν στη σφαγή απελάθηκαν και άφησαν μανιωτικά την τελευταία του πνοή στους ατελείωτους δρόμους της ιστορίας. Γενοκτονικές απελάσεις σημειώθηκαν στο Πιλετζί, στο Γκουρ Παζάρ, στο Σέιγκουρ, στο Εσίσεχιρ, στην Πιτάκια, στο Σεϊκή Ασία.
στο Δυτικό Τμήμα της Μικράς Ασίας, στα Ανατολικά, στα Νότια της Μόλιας, στην περιοχή της Καταμονής. Όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα ανάγκασαν την νέα σοπεδίκηση της στρατιάς της Μικράς Ασίας να διευρύνει το μέλλον του προς τα Ανατολικά, διότι έπρεπε να εξολοκληρωθεί οριστικά η αρχηγή του Κομμανικού Στρατού που διέθετε εκτός από τακτικές μονάδες και συμπορίες με φυγόδικους και δρατές των φυλακών και κάθε είδους συντολικά αποδάσματα που επιδίδονταν σε σφαγές, βιασμούς και γελασίες. Από την πλευρά του σε σύμμαχοι, παρέμειναν μέχρι τέλους σταθεροί στην εφαρμογή της Αμερικανικής πρότασης στη διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι. Διαθέτησαν όσο χώρο θα δουν την τουρκική επικράτεια. Άλλωστε, οι Άγγλοι είχαν επιβάλει το 80% των πετρελαίων της Μεσοποταμίας και είχαν δώσει στους Αμερικανούς το υπόλοιπο 20% σε πρώτη φάση. Έτσι λοιπόν, μας απείλησαν με πόλεμο όταν επιχειρήσαμε να καταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 1922. Στην Μικρά Ασία, αρχές Αυγούστου του 1922, το τρίτο σώμα στρατού εξακολουθούσε να ελέγχει ένα μέτωπο 300 χιλιόμετρων στο βόρειο Τούνα των επιχειρήσεων από την Τροποτίδα και διαρκόμενο από τη Λίμνη Ασκανία και τις περιοχές του Κισάρ, Μπιλετζή, Μποσδάρ, Σεντιναζή και Ακπίν. Αναφέρουμε τα στοιχεία αυτά, διότι προκύπτει το εξής ερώτημα. Γιατί εγκαταλείψαμε την περιοχή σε μια οικονομική συγκυρία που στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και ασιατικό χώρο της Κωνσταντινούπολης. Η στρατιά Μικράς Ασίας διέθετε τουλάχιστον 8 γραμμίες, τις 4 από τη στρατιά Θράκης και τις 4 του κορίου συγκροτήματος μεραρχιών, το Τέστιν, το Τέλτα και το Γάμο Σώμα Στρατού. Διότι όπως είπαμε, οι σύμμαχοι σε εισαγωγικά μας απείλησαν με πόλεμο αν ο ελληνικός στρατός προχωρούσε πέρα από την οριοθετημένη ζώνη σημαντικής κατοχής της Κωνσταντινούπολης. Μόλις ένα χιλιόμετρο προχώρησαν οι ελληνικές μονάδες στις 15 Ιουλίου του 2022 και έφτασε η διαταγή ανάκτηση της προέλασης. Οι γερμανικές δυνάμεις είχαν εξασφαλισμένη την αντιπορισία να συνεχίσουν τις σφαγές με περισσότερο ζήτημα. Στα αρχεία του Υπουργείου Ιστορικών υπάρχουν συγγραφικές καταθέσεις των προσφύγων που είχαν φτάσει στην Ελλάδα. Να μην από αυτές. Τα βράδια άκουγα τρεις στρατιώτες που δεν υποπτεύτηκαν από την Ελλάδα πολιτικά να γελάνε ιστορώντας πόσους βιασμούς είχαν κάνει, πόσες παρθένες είχαν διακορέσει και πόσους είχαν σκοτώσει. Ένας από αυτούς έλεγε ότι σε ένα απόσπασμα που είχε αναλάβει να αντιμετωπίσει 6.000 νεαρούς άντρες στο εσωτερικό σαν εθιμαντότος, αλλά μεταξύ Μαγνησίας και Κατσαμπά, με διαταγή των αξιωματικών τους, τους είχαν σκοτώσει όλους μέχρι στενός. Συνεπώς, ο χρειάκη διαταγή του αρχικού χωροφυλακή Αιγνίου προς το σταθμό χωροφυλακής Θεσσαλική μετά από γραμμή διαταγή άνθρωπο. Τι έλεγε η διαταγή? Η πατρίς επιβάλλει την υποχρέωση όπως έκανε ο Σοκρίτης, εκπληρώσει αμέσως το καθήκον της γενικής σφαγής, γενικής σφαγής. Όπως το έχει να τεθεί. Έκαστος υποχρεούται να φωνέσει 4-5 έκπληξη. Κάποια τέρατα όμως είχαν δολοφονήσει με θρυπτό τρόπο και εκατοντάδες Έλληνες συμπαθέτες. Θα στοιχειώνουν στο διενεργές το ανθρώπινο είδος, η υπόη και υποπαιδή των 30.000 γυναικοπαίδων στην παραλία του Αδερφινού Κόρπου που περίμεναν μάτια κάποιο πιο σωτηρίας. Κυρίες και κύριοι, η γεροκρονία του δραστηριού ελληνισμού δεν φορά σε μια ημέρα μήνες. Γιατί ήταν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που σφαγιάστηκαν και επιτάχθηκαν στα βάρτα. Αυτοί που ηγέτευσαν, μα έλεος δεν τους δόθηκε. Η αιωνία του